Είμαστε στον αέρα. Άλλη μία Jazz Goes Live. Κοντά σας, ζωντανά. Βρισκόμαστε στο κέντρο της Αθήνας, σε έναν πολυχώρο, όπου σήμερα θα παρακολουθήσουμε την παρουσίαση ενός δίσκου. Σήμερα στο Πετών 7 θα παρακολουθήσουμε την παρουσίαση του δίσκου «Η Νάτη», τον Momo Trio. Δεν θα πούμε πολλά για το group, ήδη καθόμαστε στο πιάνο του Γιώργου Δούση, δίπλα μας έχουμε τον μπάσο του Παρασκευά Κίτσου και ατενίζουμε και τα τύμπανά του Νίκου Κασαβέτη. Αυτά θα τα πούνε σε λίγο ο Δημήτρης Οτρίκας μαζί με τον group. Εμείς έχουμε κοντά μας όμως και θα πούμε δύο κουβέντες με τον Λουκά Δημητρέλο, ο οποίος μας φιλοξενεί σήμερα εδώ στο Πετών 7 και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φιλοξενούμε όλες τις τέχνες και ιδιαίτερα, όχι ιδιαίτερα μπορώ να πω, αλλά έχουμε μια έτσι λίγο στα πρωτοποριακά σχήματα όσον αφορά και την τέχνη του θεάτρου και έχουμε και την γκαλερία που φιλοξενούμε διάφορα διαδραστικά και εικαστικά φαινόμενα. Αποτελείται από ένα group το οποίο μόνο και μόνο που βγάζει βινήλια για μένα είναι πρόκληση. Ο Δημήτρης Οτρίκας είμαι, είχαμε κάνει ένα live το οποίο δεν έπαιξε ποτέ στην τηλεόραση, στην ΕΤΕΝΑ τότε, στο σημείο Άρτο τηλεοπτικό με τα παιδιά και ο λόγος για τον οποίο τους είχα καλέσει βέβαια ήταν ακριβώς αυτός, το ότι ήταν βινήλιο. Λέω, τι τύποι είναι αυτοί που βγάζουν βινήλιο μέσα στην κρίση και μέσα σε τέτοια σκούρα χρώματα και εποχή. Υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά πάντως που εντυπώνονται με τη μία όταν τους ακούς, όταν ακούς τις δύο δουλειές. Το πρώτο είναι για μένα η φοβερή ενέργεια που βγάζουν όταν πέσουν. Το δεύτερο είναι η ακρίβεια που έχουν στο παίξιμό τους, η φοβερή συνεννόηση, έτσι, με μισό μάτι, μισό βλέμμα, ούτε καν με ένα, έχουν συνεννοηθεί, έχουν αποδώσει αυτό που θέλουν, έχουν ένα τρομερό ρυθμό. Και βέβαια στο δεύτερο δίσκο βρίσκω ότι έχουν γίνει και λίγο πιο σύνθετοι συνθετικά, με την έννοια ότι έχουν προσθέσει αρκετές μελωδικές γραμμές που πάνε γάντι και δημιουργούν μια έτσι πρόσθετη ατμόσφαιρα στο συμμαγείο που έτσι κι αλλιώς είχαν το πρώτο δίσκο.
μέσα σε 5 χρόνια, σε λίγο, κάτι λιγότερα από 5 χρόνια, δημιουργήσαμε 2 δίσκους βινιλίου με πρωτότυπες συνθέσεις, τις οποίες εφημερούμαστε όλοι, δηλαδή το δημιουργικό μέρος στείνεται και από τους 3 και τα 3 μέλη της μπάντας, ανεξαρτήτως με το ποιος φέρνει το θέμα στην πρόβα. Γιατί έχουμε καταφέρει πριν 4-5 χρόνια εδώ που ξεκινήσαμε σαν μια ομάδα φίλων που λέμε κάνουμε παρέα, έχουμε μουσική και τελικά μήπως να δοκιμάσουμε να παίξουμε μαζί. Ήταν το πρώτο jam λοιπόν και είδαμε ότι κάτι ενδιαφέρον υπάρχει από εκεί και έτσι ξεκίνησε η δημιουργία του τρίο. Καλησπέρα καλημένα. Να μην πολυλογήσω, απλά να ζητήσω και να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που μας τιμήσατε σήμερα με την παρουσίαση και να πάμε να παίξουμε μουσική. Ευχαριστώ. Άλλη μια Jazz Goes Live έλαβε τέλος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολούθησατε. Εδώ πέρα ήδη βλέπετε γίνεται χαμός. Παίζουν ο κόσμος, παίζει τα όργανα. Το καραβάνι μας σήμερα ανακάλυψε άλλη μια μουσική οάση. Αυτή τον Momo Trio. Την παρουσίαση του δίσκου του Σινάτη. Ένας δίσκος βινιλίου. Ανανεώνουμε το ραντεβού για κάποια άλλη όαση. Θα δούμε πότε, πού. Θα σας ενημερώσουμε. Καλή σας νύχτα.